για το ότι έχετε στέλεχος το οποίο είναι, απρόκειται από το ΣΕΒ και με το Συμβούλιο της Επικρατείας Προσφυγή του ΣΕΒ, πώς θα το υπερασπιστεί το ελληνικό δημόσιο. Γενικότερα έχει ξεκινήσει να χτυπά ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι. Και αυτό το θέμα γενικώ τη προσφυγή του Συμβουλίου τη Επικρατεία απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο και θέλει μια τοποθέτηση από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Είναι όλη η κατηγορία του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κάποιο από το ΣΕΒ. Δηλαδή, τι να σχολιάσει τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι ανοησία πρώτου μεγέθου. Ναι. Όχι, βάζουν ένα πολιτικό θέμα ότι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι δηλαδή, στελέχη του ελεύθερου. Να αντιμετωπίσει μια προσφυγή του ιδιωτικού τομέα. Στελέχη του ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να είναι σαν κυβερνητικό σχήμα. Αυτό είναι μια καινοφανή θεωρία. Η οποία... Με την ιδιότητα του μέλους του ΣΕΒ, όχι επειδή είναι του ιδιωτικού τομέα. Ναι, αλλά είναι του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας έχει και το ΣΕΒ μέσα. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή, να πούμε ότι όλος ο ιδιωτικός τομέας πλην θυλάκων. Όχι, είναι διαφορετικό. Θα είναι καινοφανέ. Στην κυβέρνηση που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, στην Google, για παράδειγμα, που έχουμε ένα τέτοιο στέλεχο, κανεί δεν λέει γι' αυτό. Και άλλο να έρχεται ένα στέλεχο με μια άλλη ιδιότητα που είναι στο ΔΣ του. Το λέει το Σύνταγμα αυτό που θέλει να το λέει. Δεν είναι θέμα, είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι νόμιμο. Το πολιτικό, κοιτάξτε να δείτε, το πολιτικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο καθορίζει και την πολιτική και την πορεία κάθε κόμματο. Αυτό που θέλουμε να εφαρμόσουμε εμείς θέλει μέσα στελέχη που να είναι και από το ΣΕΒ. Ναι. Όσο και να φαίνεται περίεργο σε κάποιους, αν τους φαίνεται πολύ περίεργο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας ή την πορεία μας. Ο ΣΕΒ αφισβητεί την προσφεύγει εναντίον της αύξησης του κατώτατου μισθού. Εντάξει, περισσότερο ήταν αυτό. Ότι, αυτό είναι το θέμα. Επειδή ο ΣΕΒ προσβάλλει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τι κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό. Πώς θα το υπερασπιστεί την απόφαση. Αυτό η κυβέρνηση είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση είναι της Νέας Δημοκρατίας. Οτιδήποτε άλλο είναι παραδόπιστο και πραγματικά εξωφρενικό να επειδή κάποιος εκ των 50 στελεχών της κυβερνήσεως προεχόταν από έναν χώρο ναι. να μπαίνουν ερωτήματα, όχι από σας βέβαια, από τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να δημιουργούνται τυπώσεις. Αυτά είναι οι κλασικές μέθοδοι του γκεμπελισμού. Μάλιστα. Γιατί θέλω να σχολιάσει, κύριε Ξενογεννακόπουλου, έχει καθόλου ρεπορτάζ από αυτό, Κώστα. Έχει τεθεί τώρα, εγώ το έβαλα στην κουβέντα έτσι σε σχέση με το ΣΕΒ και τα στελέχη. Θέτει για μία σειρά στελεχών ο ΣΥΡΙΖΑ θέματα. Έχει καθόλου ρεπορτάζ από αυτό. Ναι. Ο συνεπίθετό μου είναι. Α, ο κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Ο καθηγητή του Πανεπιστημίου. Ναι. Ήταν, λέει, είχε εσύ ότι λάμπα. Δηλαδή. Α, ναι, ότι ήταν στέλεχος στη Λάδνα. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Γιατί είναι η εταιρεία η οποία υποτίθεται θα έκανε την επένδυση στο ελληνικό για την οποία. Την κάνει. Ναι. Την οποία 4,5 χρόνια δεν ξεκίνησε το παραμικρό. Εψηφίστηκε από τη Βουλή από τον Τσίπρα. Υποτίθεται ότι αυτή η εταιρεία θα την υλοποιούσε την επένδυση. Και τώρα η κατηγορία είναι ότι έβαλε στην κυβέρνηση έναν καθηγητή ο οποίο. Προσπάθησε να ξεμπλοκάρει τα ζητήματα προσωπικά σε αυτήν την εταιρεία. Δηλαδή, αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να ποντάρει όλα τα αρέστα του Τσίπρας, σήμερα τον κατηγορεί γιατί συνεχίζει αυτό το πράγμα. Όχι, απλώς υπάρχουν εκκρεμότητες. Θεωρώ ότι είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Ναι. Να πω πάνω για σε αυτό. Για πείτε, κύριε Ξενογεννακόπουλο. Καταρχάς, έχουμε μία πρώτη κριτική προσέγγιση για τον αριθμό των υφυπουργών. Σε ένα σχήμα που υποτίθεται ότι θα ήταν μικρό και ευέλικτο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτό ακούγαμε. Σε κάθε περίπτωση. Δεν πειράζει να ολοκληρώσω. Όχι, δεν έκανε το ρεπορτάζ, εγώ το άκουσα ποτέ. Ναι, εγώ το άκουγα στη Βουλή συνέχεια. Πρέπει να σα πω, στη Βουλή το βασικό θέμα ήταν. Το είχε πει στο Κρήτη TV. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εγώ άκουγα συνέχεια αυτή την κριτική από τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία ω Υπουργό Διοικητική Ανασυγκρότηση. Εγώ πάντω δεν έχω καταλάβει γιατί οι πολιτικοί αρχηγοί το επικαλούνται συνεχώ και έχει σημασία αυτό. Για του υπουργού όμω θέλω να πω δύο στοιχεία ακόμα. Έχουμε ένα παράδοξο. Ότι οι αρμοδιότητες έχουν δοθεί απευθείας από τον Πρωθυπουργό στους υφυπουργούς, οι οποίοι είναι τεχνοκράτες. Συνηθίζεται οι υφυπουργοί να είναι κάτω από την εποπτεία και με την κατανομή αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό, που είναι πολιτικά στελέχη. Και έχουν και την εκλογή από τον λαό και μια κοινοβουλευτική θητεία. Ακόμα και αυτό να το δεχτούμε. Όμως, όταν έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι θα βάλει κανόνες δεοντολογίας όσον αφορά τα γραφεία των Υπουργών, θετικό κι αυτό. Γιατί δεν βάζει κανόνες δεοντολογίας όσον αφορά τους τεχνοκράτες. Δεν είναι κακό να έρχεσαι από τον ιδιωτικό τομέα. Το αντίθετο. Και μπορεί να προσφέρεις πάρα πολύ με την εμπειρία σου. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Στην περίπτωση του κύριου οικονόμου, του καθηγητή που είναι στη Lambda Development, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι δηλαδή ότι εδώ έρχεται κάποιος ο οποίος έχει εμπειρία. Θα μπορούσε να πάει σε έναν άλλο χώρο.
Όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν όλα αυτά τα χρόνια σε μια σκληρή διαπραγμάτευση με το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Γιατί αυτά τα 4 χρόνια έγιναν πάρα πολλά. Υπήρχε μια συμφωνία. Ιδρύθηκε ένας οργανισμός με όλη την αυτοδιοίκηση της περιοχής, όπου είναι πρόεδρος ο δήμαρχος ελληνικού Αργυρούπολης, ο κ. Κωνσταντάτος. Κατοχυρώθηκαν οι ανοιχτοί χώροι, οι κοινοφελείς χώροι, μια σειρά διασφαλίσεις για το δημόσιο συμφέρον. Και βλέπαμε τους τελευταίους μήνες μια κολυσιεργία που ήταν τη μεριά του ιδιώτη επενδυτή. Ναι. Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο και το εκτιμήσαμε και το είπαμε προεκλογικά, το είχε πει και ο κ. Σταθάκης, ότι εδώ πέρα κάτι παίζει. Δηλαδή, για κάποιο λόγο ο ιδιώτης κολυσιεργεί. Και εκτιμήσαμε λοιπόν ότι ίσως θέλει επαναδιαπραγμάτευση. Κάτι το οποίο επαληθεύτηκε την τελευταία εβδομάδα των εκλογών, όταν ακούστηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, το είπε ο κύριος Κυρανάκης, ήμασταν μαζί σε ένα πάνελ, ότι όντως η Νέα Δημοκρατία θα φέρει και αλλαγή του νόμου και θα κάνει και επαναδιαπραγμάτευση. Και έτσι λύθηκε το μυστήριο της κολυσιεργίας του ιδιώτη. Και έρχεται τότε. Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης ή των διοικητικών αποφάσεων. Της σύμβασης και του νόμου. Μάλιστα. Σας λέω, ήταν ο κύριος Κυρανάκης μαζί μου στο πάνελ, γι' αυτό ναι, το λέω. Ναι. Και ήταν ακριβώς 3 μέρες πριν τις εκλογές. Και έτσι λύθηκε το μυστήριο. Και λέω τώρα, όταν έρχεσαι λοιπόν με μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης, έχει γίνει αυτή η κολυσιεργία και βάζεις εξωκοινοβουλευτικό υπουργό, κάποιον υφυπουργό, ο οποίος ήταν κομμάτι αυτής της διαπραγμάτευσης και εκφράζει αυτά τα συμφέροντα. Mm-hmm. Δεν μπαίνει ένα θέμα δεοντολογίας. Τι λέτε, κύριε Δε, να μπουν τεχνοκράτες. Δεν έχουμε τίποτα αντίθετο με τους τεχνοκράτες. Όχι σύγκρουση συμφερόντων. Είναι υποκριτικό να μιλάμε για κώδικα δεοντολογίας στα γραφεία των υπουργών και όχι όσον αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησης. Άκουσα με έκπληξη ότι έγιναν πάρα πολλά. Εγώ λέω έγινε το εξής μοναδικό. Μηδέν. Δεν είσαστε ενημερωμένος, κύριε Κονομή. Μηδέν. Δεν είσαστε καθόλου μηδέν ενημερωμένος. Μηδέν στο πηλίκον. Όλες οι προπαρασκευαστικές πράξεις μηδέν γίνανε στο και υπήρχε κολυσιεργία από τον ιδιώτη. Ήταν το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη, ο κόλαφος της κυβέρνησης Τσίπρα. Μηδέν στο πηλίκον. Αυτό που λέμε για ελληνικό είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Την ξέρετε αυτή την έκφραση του ελληνικού λόγου. Δηλαδή το να μην κάνουμε τίποτα και όλο αυτό να το βαφτίζουμε μία αερολογία και ένα μηδέν στο πηλίκον. Ναι. Εγώ δεν λέω 0,5. Εσείς λέτε στο ότι δεν έγινε τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν έτσι ώστε να μην προχωρήσει. Αυτές είναι φαντασιώσεις περί επαναδιαπραγμάτευσης. Δεν είναι καμία φαντασίωση. Είναι φαντασιώσεις. Το δηλώσανε. Είναι το μηδέν. Δεν ξεκίνησε η μπουλντόζα. Αφήστε τώρα. Συγγνώμη, τι λέτε τώρα. Πιάνεστε από απίθανα πράγματα. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, βάζει ένα θέμα. Εγώ βάζω στοιχεία, με συγχωρείτε. Εγώ βάζω ένα στοιχείο. Ότι δεν βάλατε μία μπουλντόζα να ξεκινήσει. Όλα τα άλλα είναι φλιαρίες. Υπήρχε μια σκληρή διαπραγμάτευση, ολοκληρώθηκε. Ο δήμαρχος προεδρεύει όλων των δημάρχων της περιοχής. Μετά από 3,5 έχουν γίνει όλες οι προϋποθέσεις, όλες οι προϋποθέσεις, μεταφερθήκαν οι αποθήκες, όλες οι προπαρασκευαστικές. Δεν είστε καθόλου ενημερωμένος, κύριε Κονόμου. Ήρθατε στη Βουλή σας. Δεν θεωρώ ότι το λέτε. Μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Δεν είστε ενημερωμένος. Όταν λοιπόν δεν ήσασταν. Και εσείς λέτε μηδέν στο πηλίκο. Τι θα πει αυτό. Δεν ήσασταν στην κυβέρνηση αυτή που υπηρέτησατε στο τέλος. Είμαι 10 μήνες στην κυβέρνηση και παρακολουθώ όλο το κυβερνητικό έργο που έχει γίνει στους τελευταίους 10 μήνες. Δεν το ξέρετε το θέμα. Σας παρακαλώ. Ψηφίστε στη Βουλή. Και από την καταλαβαίνω ότι είσαστε σε δύσκολη θέση προφανώς. Για να δικαιολογήσετε τον υφυπουργό που όρισε ο πρωθυπουργός. Απόλυτο μηδέν. Απαντήσει στην διοντολογία. Το απόλυτο μηδέν. Αποφεύγετε να απαντήσετε. Και να αποφύγω, κύριε Ξενοπούλου. Το μηδέν δεν το απαντήσετε. Αποφεύγετε να απαντήσετε στη διοντολογία. Δεν βάλετε μια μπουλντόζα μέσα. Μα κύριε Κονόμου, μια μπουλντόζα να σκάψει. Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε στο μείζον. Ότι αυτή τη στιγμή πάτε για επαναδιαπραγμάτευση και ο αρμόδιο υφυπουργό που θα κάνει την επαναδιαπραγμάτευση είναι στέλεχος του ιδιώτη επενδυτή. Αυτό δεν αφορά το δημόσιο συμφέρον. Αυτό δεν σας αφορά. Το δημόσιο συμφέρον το αφορούσε να ξεκινήσετε την επένδυση. Δηλαδή το να αλλάξει η σύμβαση και να αλλάξει εναντίον του δημοσίου συμφέροντος και να βάζετε το δεν σας αφορά. Όλοι κρινόμαστε από τους ακροατές που μας ακούν. Βέβαια, κριθήκατε όμως και εσείς πήρατε μια μεγάλη πολιτική σφαλιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδοκιμάστηκε πανηγυρικός. Λοιπόν, το δημόσιο συμφέρον ξέρετε ποιο είναι. Τα 7 δις που δεν πέσανε στις τσέπες του ελληνικού λαού σαν επένδυση, οι 70.000 θέσεις που δεν ξεκινήσανε για να γίνονται, για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια συμφέροντα υπηρετούσατε για να μην ξεκινήσει η επένδυση. Και αφήστε τα συμφέροντα που υπηρετούσαμε ήταν το αφήστε ελληνικό λαό. Αφήστε τα υπόλοιπα τώρα, πέστε καθαρά τα πράγματα. Δήμον, το ήταν το Δήμον. Ποιο Δήμον, κύριε. Ήταν μια διαπραγμάτευση που έγινε με τη συμφωνία όλων των Δήμων, πολλοί εκ των οποίων στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Πέστε για ποιο λόγο δεν ξεκινήσατε. Εγώ σημειώνω ένα πράγμα. Ο κύριος οικονόμου αποφεύγει.
συμφέροντα εξυπηρετούσατε. Αποφεύγει να απαντήσει στο θέμα δεοντολογίας. Δεν ήταν 4,5 μήνες. Αποφεύγει να απαντήσει και δεν υπάρχει απάντηση. Είναι σαφές. Αυτή τη στιγμή πάτε να επαναδιαπραγματευτείτε μια κρίσιμη σύμβαση με έναν υφυπουργό ο οποίος προέρχεται από τον ιδιότητα επενδυτή. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για όλοι μαζί δεν ακουγόμαστε. Βλέπει πάνω στο όταν μιλάω εγώ. Οφείλουμε να το πούμε. Ήταν εκνευρισμένη, την κατάλαβα τον εκνευρισμό της. Καλά, κανένα εκνευρισμό. Δύο πράγματα να πούμε για να γίνουν σαφή γιατί μπορεί. Ούτε ένα λεπτό σα δίνω. Εσεί όμω εκνευρισμένοι για ποιου λόγου, μάλλον γιατί δεν μπορείτε να πείτε. Δύο πράγματα να πούμε. Ο λόγο του Κώστα Παπακλίνη να απαντήσετε στο θέμα δεοντολογία. Α μην το κάνουμε. Να πούμε δύο πράγματα και αν τα λέω λάθο, θα με διορθώσουν και οι βουλευτέ ήταν στο κοινοβούλιο και παρακολούθησαν και όλε τι εξελίξει σχέση με το ελληνικό. Γιατί μπορεί να ακούνε και τηλεθεατέ, ακούνε κάτι οικονόμου, κάτι λάμδα, δεν έχουν καταλάβει νομίζω τι ακριβώ συμβαίνει. Επειδή διάβασα το ρεπορτάζ, δεν δικό μου το ρεπορτάζ, δεν γνωρίζω τον κύριο Οικονόμου, το διάβαζα και το σέβομαι το ρεπορτάζ μιας συναδέλφου. Τι λέει λοιπόν. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου ήταν καθηγητής και είναι ακόμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεν λέει πουθενά το ρεπορτάζ, είναι στέλεχος Lambda Development σε κανένα σημείο. Ο κύριος Οικονόμου λοιπόν ως μελετητής, αν καταλαβαίνω σωστά αυτό που διαβάζω, συμμετείχε σε κάποιες μελέτες και σε κάποιες συναντήσεις που ήταν με τη Lambda Development, όπως είναι, όπως εξ όσων είμαι θέση να γνωρίζω, είναι δεκάδες, όχι εκατοντάδες, οι σύμβουλοι που έχουν συμμετάσχει από την πλευρά του ιδιώτη ως νομικοί σύμβουλοι, τεχνικοί, αρχιτεκτονικοί, περιβαλλοντικοί, οικονομικοί κλπ. Ένας εξ αυτών λοιπόν ήταν σε κάποια φάση, από ό,τι λέει μέσα, από, όχι από την αρχή, από το Μάρτιο του 2018, δηλαδή, τελευταίο χρόνο και μετά. Δεν είχε θέση. Σε φάση, δεν είχε θέση. Από ό,τι διαβάζω, ξαναλέω, δεν το ξέρω, δεν έχω δει τη συμβάση του ανθρώπου. Διαβάζω το ρεπορτάζ. Ήταν συνεργάτη τη Λάμδα ουσιαστικά και όχι. Ήταν εξωτερικό συνεργάτη. Ξαναλέω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω δει τη σύμβασή του. Λέω ότι διαβάζω από το ρεπορτάζ. Οι περιβαλλοντικές μελέτες σε κάθε περίπτωση έχουν εγκριθεί, έχει τελειώσει αυτό. Έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Έχουν περάσει από όλα τα στάδια, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και πάμε στην επόμενη ιστορία που